Γεια σας. Αυτό είναι το μάθημα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Ίντερνετ του Πλη35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων και σε αυτό το μάθημα θα δούμε το SSL από τα πρωτόκολλα ασφάλειας επίπεδου μεταφοράς. Το πρωτόκολλο SSL αναπτύχθηκε από την Netscape Communications Corporation για την ασφαλή επικοινωνία ευαίσθητων πληροφοριών όπως προσωπικά στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών. Το πρωτόκολλο SSL έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απόρριτη επικοινωνία μεταξύ δύο συστημάτων, από τα οποία το ένα λειτουργεί σαν client και το άλλο σαν server. Η εξασφάλιση του απορρίτου γίνεται με την κρυπτογράφηση όλων των μηνυμάτων στο επίπεδο SSL Record Protocol. Παρέχει επιπλέον υποχρεωτική πιστοποίηση της ταυτότητας του server και προαιρετικά της ταυτότητας του client μέσω έγκυρων πιστοποιητικών από έμπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών CAs. Υποστηρίζει πληθώρα μηχανισμών κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών για αντιμετώπιση όλων των διαφορετικών αναγκών. Τέλος, εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων εφαρμόζοντας την τεχνική των Message Authentication Codes, MACs, ώστε κανείς να μην μπορεί να αλλοιώσει την πληροφορία χωρίς να γίνει αντιληπτός. Όλα τα παραπάνω γίνονται με τρόπο διαφανή και απλό. Η έκδοση 3 του πρωτοκόλλου κάλυψε πολλές αδυναμίες της δεύτερης. Οι σημαντικότερες αλλαγές έχουν να κάνουν με τη μείωση των απαραίτητων μηνυμάτων κατά το handshake για την εγκαθίδρυση της σύνδεσης, την επιλογή των αλγόριθμων συμπίεσης και κρυπτογράφησης από τον server και την εκ νέου διαπραγμάτευση του master key και session ID. Ακόμη, αυξάνονται οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι και προστίθενται νέες τεχνικές για τη διαχείριση των κλειδιών. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η έκδοση 3 του SSL είναι πιο ολοκληρωμένη σχεδιαστικά, με μεγαλύτερο εύρος υποστήριξης εφαρμογών και λιγότερες ατέλειες. Παρόλο που είναι συμβατή με τη δεύτερη έκδοση, η χρήση της τελευταίας δεν πρέπει να προτιμάται. Το SSL μπορεί να τοποθετηθεί στην κορυφή οποιοδήποτε πρωτοκόλλου μεταφοράς, δεν εξαρτάται από την ύπαρξη του TCP/IP και τρέχει κάτω από πρωτόκολλα εφαρμογών όπως το HTTP, το FTP και το Telnet. Οι αλγόριθμοι για την παραγωγή των hashes και των digest values για τα MACs είναι ο MD5 και ο SHA. Οι τεχνικές διαχείρισης των κλειδιών διακρίνονται σε ασύμμετρη κρυπτογραφία με RSA και την τεχνική Diffie-Hellman. Προσφέρεται και η δυνατότητα επιλογής ανασφάλιστης επικοινωνίας, αλλά δεν συνίσταται. Είναι σημαντικό κάθε νέο πρωτόκολλο επικοινωνίας να συμμορφώνεται με το OSI μοντέλο, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει κάποιο υπάρχον πρωτόκολλο ή να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα δομή πρωτοκόλλου. Το SSL χωρίζεται σε δύο μέρη, στο SSL Handshake Protocol, SSL HP, και το SSL Record Protocol, SSL RP. Το SSL HP διαπραγματεύεται τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθούν και πραγματοποιεί την πιστοποίηση της ταυτότητας του server και αν ζητηθεί και του client. Το SSL RP συλλέγει τα δεδομένα σε πακέτα και αφού τα κρυπτογραφίζει, τα μεταδίδει και υποκρυπτογραφεί τα παραλαμβανόμενα πακέτα. Βλέπουμε πως το SSL λειτουργεί επιπρόσθετα της υπάρχουσας δομής του OSI και όχι σαν πρωτόκολλο αντικατάστασης. Επίσης, είναι προφανές ότι η χρήση του SSL δεν αποκλείει την χρήση άλλου μηχανισμού ασφαλείας που λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο, για παράδειγμα το SHTTP, το οποίο εφαρμόζεται στο επίπεδο εφαρμογών πάνω από το SSL. Αντοχή του SSL σε γνωστές επιθέσεις. Dictionary Attack. Αυτό το είδος της επίθεσης λειτουργεί όταν ένα μέρος του μη κρυπτογραφημένου κειμένου είναι στην κατοχή των ανέντιμων προσώπων. Το μέρος αυτό κρυπτογραφείται με χρήση κάθε πιθανού κλειδιού και έπειτα ερευνά το ολόκληρο το κρυπτογραφημένο μήνυμα μέχρι να βρεθεί κομμάτι του που να ταιριάζει με κάποιο από τα προϋπολογισμένα. Σε περίπτωση που η έρευνα έχει επιτυχία, τότε το κλειδί που χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση ολόκληρου του μηνύματος έχει βρεθεί. Το SSL δεν απειλείται από αυτή την επίθεση, αφού τα κλειδιά των αλγορίθμων του είναι πολύ μεγάλα, των 128 bits.
Ακόμα και οι αλγόριθμοι σε εξαγόμενα προϊόντα υποστηρίζουν 128-bit κλειδιά και παρόλο που τα 88-bit αυτών μεταδίδονται ανασφάλιστα, ο υπολογισμός του 2/400 διαφορετικών ακολουθιών κάνει την επίθεση αδύνατο να επιτύχει. Brute force attack. Η επίθεση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση όλων των πιθανών κλειδιών για την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων. Όσο πιο μεγάλα σε μήκος είναι τα χρησιμοποιούμενα κλειδιά, τόσο πιο πολλά είναι τα πιθανά κλειδιά. Τέτοια επίθεση σε αλγορίθμους που χρησιμοποιούν κλειδιά των 128 bits είναι τελείως ανούσια. Μόνο ο DES 56 bits με 56 bits κλειδί είναι ευαίσθητο σε αυτή την επίθεση, αλλά η χρήση του δεν συνίσταται. Replay attack. Όταν ένας τρίτος καταγράφει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ client και server και προσπαθεί να ξαναχρησιμοποιήσει τα μηνύματα του client για να αποκτήσει πρόσβαση στον server, έχουμε την επίθεση replay attack. Το SSL κάνει χρήση του connection ID το οποίο παράγεται από τον server με τυχαίο τρόπο και διαφέρει για κάθε σύνδεση. Έτσι δεν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχουν δύο ίδια connection IDs και το σύνολο των ήδη χρησιμοποιούμενων μηνυμάτων δεν γίνονται δεκτά από το server. Το connection ID έχει και αυτό 128 bits μήκος για πρόσθετη ασφάλεια. Τέλος, η man in the middle attack συμβαίνει όταν ένας τρίτος είναι σε θέση να παρεμβάλλεται στην επικοινωνία μεταξύ του server και του client. Αφού επεξεργαστεί τα μηνύματα του client και τα τροποποιήσει όπως αυτός επιθυμεί, θα προωθήσει τον server. Ομοίως πράττει για τα μηνύματα που προέρχονται από τον server, δηλαδή προσποιείται στον client ότι είναι ο server και αντίστροφα. Το SSL υποχρεώνει τον server να αποδεικνύει την ταυτότητά του με τη χρήση έγκυρου πιστοποιητικού, του οποίου η τροποποίηση είναι αδύνατη. Γενικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η μεγαλύτερη αδυναμία του πρωτοκόλλου SSL είναι η ευαισθησία των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν μικρά κλειδιά. Συγκεκριμένα η RC4 με 40 bits κλειδί, η RC2 με 40 bits κλειδί και ο DES που αναφέρθηκε με 56 bits κλειδί εισάγουν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και θα πρέπει να αποφεύγονται.